όλους. Θα ήθελα απόψε στην εκπομπή μας Ζωή Οικολογικά να κάνω μια παράκληση. Λοιπόν, από τώρα μέχρι τις 8 η ώρα να, έτσι, να ξεχάσουμε λίγο την καθημερινή πραγματικότητα, να ξεχάσουμε λίγο τα πλούτη τα οποία είχαμε και χάσαμε, να ξεχάσουμε λίγο τα πλούτη τα οποία θέλαμε να αποκτήσουμε και κάποιοι δεν μας άφησαν να τα αποκτήσουμε. Γιατί η σημερινή μας εκπομπή από τη δηλώση του Start, στόχος μας είναι να σας δείξουμε ακριβώς τα πλούτη τα οποία έχουμε. Αυτά τα πλούτη τα οποία έχουμε, την ανεκτίμητη αξία όσων έχουν απομείνει στη ζωή μας. Και λοιπόν την επόμενη ώρα από εδώ, από τώρα μέχρι στις 8 η ώρα, θα ήθελα λίγο έτσι να ξεχάσουμε την καθημερινή πραγματικότητα που στα δελτία ειδήσεων πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθούμε τι γίνεται και να έρθετε μαζί μας ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι το οποίο ετοιμάσαμε με βάση την... πριν λίγες μέρες στην διημερίδα, έτσι ήταν ένα διήμερο εκδήλωσης το οποίο έγινε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κέρκυρας και είχε σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Θεσπρωτείας με τίτλο «Τα οικοσυστήματα της Κέρκυρας και της Θεσπρωτείας», διότι υπάρχει μια μεγάλη σύνδεση μεταξύ των οικοσυστημάτων της Κέρκυρας και της Θεσπρωτείας. Για την ακρίβεια, στη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε δύο πολύ όμορφες, ολοκληρωμένες και έτσι θα έλεγα τελειοποιημένες εισηγήσεις που έγιναν στο διήμερο αυτό, τις οποίες παρουσίασαν μέλη του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα η Σαβίνα η Γιονή, τις οποίες εισηγήσεις θα δούμε τώρα αμέσως. Αλλά θα ήθελα να μείνετε μαζί μας μέχρι και το τέλος της εκπομπής, διότι στο δεύτερο μέρος θα δούμε την πολύ ωραία παρουσίαση που έκανε ο Σταμάτης Ογκίνης, ο γνωστός σε όλους μας συνάδελφος και καλός μου φίλος, ο βιολόγος, που ελπίζουμε την επόμενη εκπομπή να μπορέσει να είναι και εδώ, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα σωρό πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε γύρω από την οικολογία και το οικολογικό κίνημα γενικότερα. Αλλά ακριβώς επειδή σήμερα ήθελα να επικεντρωθούμε στις εισηγήσεις αυτές, δεν έχουμε καλεσμένο, αλλά πάμε να δούμε όμως την πολύ όμορφη αυτή διημερίδα και τις συγκεκριμένες αυτές δύο εισηγήσεις. Λοιπόν, τώρα θα δούμε την ημερίδα της Σαβίνας Γκιόνη, η οποία είναι ιχθυολόγος και είναι ένα ενεργό και πολύ καλό, πολύ δυναμικό μέλος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος, η οποία την εισήγηση που έκανε για τα δύο οικοσυστήματα της Κέρκυρας θα τη δούμε αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο βίντεο για σήμερα. Δώσαμε και της Θεσπρωτείας και έτσι κλείνουμε σφαιρικά το σύστημα με την Σαφίνα Τικιώνη. Παρακαλώ. Γεια σας λοιπόν και από εμένα. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία μου σε αυτό το σεμινάριο. Εδώ και 4 χρόνια συνεργάζομαι με τον Σταμάτη Ογκίνη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία μου έχει δοθεί τη δυνατότητα να μελετήσω και να γνωρίσω καλύτερα τις περιοχές Natura 2000. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα θα σας μιλήσω για την περιοχή της Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη και την παράκτια ζώνη από τον Άνω έως Μεσογείο. Η περιοχή Natura 2000 της Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη είναι δεύτερη σε μέγεθος από όλες τις περιοχές Natura 2000. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Κέρκυρας. Καταλαμβάνει ένταση χειρινών οικοσύρων εξτρεμάτων. Έχει χαρακτηριστεί ως χώρος κοινωτικής σημασίας και ως χώρος ειδικής σημασίας για τον νόμο Θοπανίδα. Αποτελείται από δύο οικοσυστήματα, από τη Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη που όλοι γνωρίζουμε, αλλά και από το έλος του Μφάδου. Εδώ στην εικόνα αυτή βλέπουμε όλη την έκταση της Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη και στο πέλος αριστερά βλέπουμε το έλος του Μφάδου.
Αυτή είναι μια εικόνα αποτέλεσμα που μου πάθει. Πρόκειται για ένα οικοσύστημα πολύ σημαντικό, για το οποίο δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα. Καταλαμβάνει έκταση 600 στρεμμάτων περίπου. Αποτελείται από βαλτώδεις εκτάσεις και είναι πλούσιο σε αλγυρίδια και ασπόνδυλα, όπως βλέπουμε και στις εικόνες. Η Λιμνοθάλασσα Ντινιώτη φυσικά είναι πιο γνωστή. Σε αυτήν την εικόνα βλέπουμε απέναντι τα βουνά της Αλβανίας που είναι χιονισμένα. Καταλαμβάνει έκταση 400 στρεμμάτων περίπου. Επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσω δύο συντομείων, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται στην βορειοδυτική πλευρά και το άλλο στην ανατολική πλευρά. Το βάθος της δεν ξεπερνά τα 2,5 μέτρα. Επίσης, λειτουργεί και ως ιχθυοτροφείο. Το ιχθυοτροφείο είναι δημοτική επιχείρηση και ανήκει στο Δήμο Κέρκυρας. Και τα κυριότερα ληφτικά είδη είναι τσιπούρες, λαβράκια, κέφαλι, μαυράκια, χέλια, γαρίδες και καβούρια, όπως ανέφερε πριν και ο Σταμάτης ο Κίνης. Εδώ βλέπουμε εικόνες από το ιχθυοτροφείο. Και εδώ βλέπουμε ένα κορυφτό. Μίλησε πριν ο κ. Σταμάτης, οπότε δεν θα επεκταθώ. Όσον αφορά τώρα την οικολογική σημασία, είναι πλούσια σε βιοποικιλότητα, παράγει αλλιεύματα, αποτελεί καταφύγιο μικρών ευρύων ψαριών. Επίσης, στην περιοχή αυτή βρίσκουν τροφή διάφοροι ζωικοί οργανισμοί. Αποτελεί καταφύγιο της μεταναστευτικής ονειδοπανίδας και περιοχή αναπαραγωγής διάφορων σπονδύλων. Τέλος, προφυλάσσει από τις πλημμύρες και πλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα. Ως προς τη βιοποικιλότητα, είναι πλούσια σε χλωρίδα. Τα πιο γνωστά είναι οι καλαμιώνες, όπου περικλείουν όλη την έκταση της περιοχής, όπως φαίνεται και στην εικόνα. Τα βούρλα, η αλμυρίθρα και οι άγριες ορχιδέες. Εδώ έχουμε μία εικόνα από αλμυρίθρα από το Έλλας Κουνουφάδη. Εδώ έχουμε μία ορχιδέα του γένους όρχης, καθώς επίσης άλλη μία ορχιδέα. Αυτές οι φωτογραφίες είναι από τις παράκτες περιοχές της Λιμνοθάλασσας του Ντινιώτη. Είναι πλούσια και σε πανίδα φυσικά, τα ψάρια τα οποία αναφέραμε και πριν, τη βίδρα η οποία είναι είδος από εξαφάνιση, νεροχελώνες, σάβρες, φίδια, πατράχους και ασπόνδυλα. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα από ένα χέλι, το οποίο μόλις έχει ελευθεί από το ψαρά του ιχθυοτροφείου, καθώς επίσης και ο μπλε κάβουρας, η λούτρα-λούτρα, η βίδρα, ή αλλιώς όπως λέμε στην Κέρκυρα, σβίδρα. Εδώ έχουμε μια νεροχελώνα. Επίσης, η μεγάλη πράσινη σάβρα στους καλαμιώνες της Λιμνοθάλασσας Ντινιώτη. Μια πεταλούδα από τις μεγαλύτερες πεταλούδες που έχουμε στην Κέρκυρα. Και εδώ βλέπουμε δύο πεταλούδες οι οποίες ζευγαρώνουν στο έλος του Νουφάδη. Εδώ βλέπουμε μια λιβελούλα η οποία παρουσιάζει φυλετικό δημορφισμό. Αυτό είναι το αρσενικό, ενώ αυτή είναι η θηλυκιά. Και εδώ έχουμε τη λιβελούλα Τίγρη, που φαίνεται προφανώς γιατί ονομάστηκε έτσι. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της βιοποικιλότητας είναι η μεταναστευτική ορνιθοπανίδα. Έχουμε τους λευκοτσινιάδες, τους αγιοτσινιάδες, σταυτοτσινιάδες, θαλασσοκόρακες, καλαμοκανάδες, κύπνους και πάπιες. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα από ένα λευκοτσινιά. Εδώ έχουμε κοπάδα από λευκοτσινιάδες και αγιοτσινιάδες, θαλασσοκόρακα, καλαμοκανάς. Όλες οι φωτογραφίες είναι από την περιοχή της Λιμνοθάλασσας Ντινιώτη και από το έλος. Προβλέπουμε πάπια, είναι πρασινή κέφαλη, η οποία επίσης παρουσιάζει φυλετικό δημορφισμό. Όσον αφορά τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες,
Ευτυχώς για τη Λιμνοθάλασσα και γενικά για όλη την περιοχή αυτή, είναι πολύ περιορισμένες. Γίνονται όμως προσπάθειες ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων, έχουν γίνει ήδη δύο και σίγουρα θα γίνουν και άλλες. Υπάρχει ρύπανση από ηλεκτροπείο, η οποία έχει γίνει κατά το παρελθόν, αλλά υπάρχει ακόμα και σήμερα, γιατί όπως γνωρίζουμε η ρύπανση συσσωρεύεται στο υδατινικό σύστημα. Τη λαθραλία, γίνεται παράνομη αλεύση των κραδιών της λιμοθάλασσας και το λαθροκυνήγι. Το κυνήγι των πουλιών στις παράκτες περιοχές όπου τρομάζει τα μεταναστευτικά είδη των πουλιών και τα σκάλια μολύβια τα οποία ρυπαίνουν περιοχή. Οι τρόποι προστασίας είναι όλα όσα έχουμε πει και τις δύο αυτές μέρες, ουσιαστική δεσμοθέτηση της περιοχής, δεν θα περιπαθώ περισσότερο, τα έχουν πει οι προηγούμενοι ομιλητές. Πραγματοποίηση περιβαλλοντικής μελέτης, υιοθέτηση των ζωνών, προστασίας, η δημιουργία διαχειριστικής αρχής, πιο συγκεκριμένη διαχειριστική αρχή θα πρέπει να ελέγχει τις περιοχές αυτές για το κατά πόσο προστατεύονται και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάλυση της ποιότητας του νερού, με την ανάλυση της θερμικότητας σε βαρέα μέταλλα, με μόνιμους σταθμούς παρακολούθησης, καθώς επίσης και με την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού. Μία άλλη λοιπόν περιοχή, Natura 2000, είναι η παράκτεια ζώνη από το Κανόνι έως τη Μεσογείο. Έχει έκταση 8.850 στρέμματα. Έχει χαρακτηριστεί ως χώρος κοινωτικής σημασίας. Είναι υποθαλάσσια περιοχή. Το βάθος της δεν ξεπερνά τα 30 μέτρα. Αποτελείται από τα λιβάδια Ποσειδονίας, από το είδος δηλαδή Ποσειδόνια ωκεάνικα, το οποίο είναι ενδημικό είδος, δηλαδή υπάρχει μόνο στη Μεσόγειο. Εμείς τα ξέρουμε ως πίκια και αυτή είναι η πιο συνηθισμένη εικόνα που συναντάμε, όπου οι αρμόδιες αρχές τρέχουν να τα μαζέψουν την καλοκαιρινή περίοδο για να είναι καθαρές παραλίες για τους τουρίστες. Και αυτή επίσης είναι μια εικόνα που όλοι γνωρίζουμε, όπου αποφεύγουμε να κολυμπάμε σε αυτές τις θάλασσες. Δεν είναι φύκια όμως, γιατί τα φύκια είναι πρωτόγονοι φωτοσυνθετικοί θαλάσσιοι οργανισμοί. Είναι ανώτερο φανερόγαμο φυτό, δηλαδή έχει ρίζες, φύλλα, άνθη και καρπούς, όπως ακριβώς είναι και τα χερσαία φυτά. Παρουσιάζουν όμως μια ιδιαιτερότητα ως προς τις ρίζες, καθώς οι ρίζες της αναπτύσσονται και κάθετα προς το ίζημα, αλλά και οριζόντια μεταξύ τους, όπως μπορούμε να δούμε και στην εικόνα. Το φθινόπωρο, όπως και στα χερσαία φυτά, πέφτουν τα φυτά, τα φύλλα, τα οποία με την κυματική δράση εκφράζονται στην ακτή, σχηματίζοντας σωρούς. Είναι μια κλασική εικόνα από παραλία του χειμώνα. Η ανθοφορία όμως λαμβάνει χώρα από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβρη. Στα αριστερά βλέπουμε ένα άνθος της Ποσειδονίας, όπως επίσης και στα δεξιά, όμως στα δεξιά έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναπαραγωγής και έχει αρχίσει να σχηματίζεται ο καρπός. Οι καρποί λοιπόν αποκόπτονται από το φυτό μέχρι να βρουν το κατάλληλο υπόστρωμα και να κατασταθούν εκεί. Στην εικόνα βλέπουμε τους καρπούς της Ποσειδονίας, οι οποίοι μοιάζουν πάρα πολύ με ελιές και γι' αυτό πήρε και σε πολλά χρόνια στους επιστήμονες, οι οποίοι έψαχναν να βρουν γιατί υπάρχουν ελιές στις παραλίες. Κατά αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, σχηματίζει πυκνά και εκτεταμένα από θαλάσσια λιβάδια. Έχουμε όμως κι άλλα ανώτερα φανερόγαμα φυτά της θάλασσας. Το αλόφυτα στη Πουλάτσια, το ζωστέρα μαρίνα, το ζωστέρα νόλτι και το κυμοντότσια ανοντόζα. Σχηματίζουν και αυτά λιβάδια, αλλά φυσικά δεν είναι τόσο πυκνά και τόσο εκτεταμένα όσο της Ποσειδονίας. Η οικολογική σημασία
είναι αντίστοιχη με αυτή που έχουν τα δάση για τα χερσαία οικοσυστήματα. Πιο συγκεκριμένα οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα νερού, παράγει οξυγόνο, δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα, προστατεύει από τη διάβαση των ακτών, συνδράμει σημαντικά στην διαπιστωτικότητα της παράκτειας ζώνης, αυξάνει την παραγωγή των εμπορεύσιμων υδρών και πιο συγκεκριμένα δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και παράγουν οξυγόνο γιατί είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, όπως ακριβώς δηλαδή γίνεται και στα χερσαία οικοσυστήματα. Λειτουργούν ως ισματοπαγίδες που απομακρύνουν υπογόνα οργανικά από το νερό. Δημιουργούν επίσης τροφικά πλέγματα από οικοδόμους οργανικού υλικού στα ειζήματα των ακτών. Όπως ακριβώς πέφτει ένα φύλλο στο χερσαίο οικοσύστημα και αποικοδομείται από τους μικροοργανισμούς, έτσι αντίστοιχα και τα φύλλα της Ποσειδονίας, τα οποία φεύγουν την εποχή του φθινοπόρου, αποικοδομούνται και αυτά από μικροοργανισμούς. Ως προς την προστασία από τη διάβρωση, τα φύλλα τους, λόγω του μεγέθους τους, έχουν την ικανότητα να μειώνουν την ενέργεια των κυμάτων. Οι ρίζες τους δεσμεύουν και σταθεροποιούν το υπόστρωμα, καθώς επίσης και τα νεκρά φύλλα αυξοντάζονται στις αρμόδιες ακτές, αναμειγνύονται με την άμμο και τη σταθεροποιούν. Και εδώ βλέπουμε δύο εικόνες. Στην πάνω εικόνα έχει αναπτυχθεί η Ποσειδόνια και Άνικα, ενώ στην κάτω εικόνα δεν υπάρχει και δέχεται την ενέργεια των κυμάτων. Ως προς τη βιοποικιλότητα, λοιπόν, αποτελεί περιοχή αναπαραγωγής, περιοχή οτοκίας, πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί βρίσκουν καταφύγιο, καθώς επίσης και τροφή. Στις περιοχές στα λιβάδια μάλλον της Ποσειδονίας έχουν καταγραφεί πάνω από 400 διαφορετικά είδη χλωρίδας και πάνω από 1000 διαφορετικά είδη παμίδας. Ως οικοσύστημα θα πρέπει να χωριστεί για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα πώς εντάσσονται οι οργανισμοί μέσα στα λιβάδια της Ποσειδονίας. Χωρίζονται στην υποκοινότητα των φύλων, στην υποκοινότητα των ριζών, στην υποκοινότητα του υποστρώματος των ριζών. Οικοσύστημα της Ποσειδόνιας, Ποσειδόνια Οτσιάνικα που λέμε, το οποίο αντιστοιχεί, να το πω έτσι με λίγες λέξεις, αντιστοιχεί με το δάσος για την ξηρά. Ό,τι είναι το δάσος για την ξηρά είναι τα λιβάδια της Ποσειδόνιας για τη θάλασσα. Λοιπόν, ήταν η πολύ ωραία παρουσίαση από τη Σαβίνα Τιγκιόνη, η οποία είναι εκτιολόγος και μέλος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος. Να τη συγχαρώ για την πολύ ωραία παρουσίαση, να την ευχαριστήσω έτσι, να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας για τα πολύ ωραία πράγματα που μάθαμε για τα δύο αυτά οικοσυστήματα, τη λίμνη Αντινιώτη και την λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και το μέρος από τον Ιλαϊκό λιμένα, από το Κανόνι δηλαδή μέχρι τη Μεσογγή, η οποία είναι γεμάτη Ποσειδόνιες, ακριβώς και στις παραλίες βλέπουμε αυτό το φρούτο, έτσι, το σφουγγαράκι που είναι η Ποσειδόνια. Λοιπόν, η Σαβίνα Γκιόνι είναι συνάδελφος του Σταμάτη του Γκίνη, ο οποίος έκανε επίσης μία πολύ καλή παρουσίαση για ένα τρίτο από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Κέρκυρας και όλης της Ελλάδας, τη λίμνη Κορισίων, το οποίο θα δούμε ακριβώς μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διάλειμμα και μην αλλάξετε κανάλι, γιατί μετά θα δούμε την παρουσίαση του καλού φίλου και συνεργάτη και συναδέλφου μου, του Σταμάτη του Γκίνη, για τη λίμνη Κορισίων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, από ό,τι καταλάβατε, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος και στην πολύ ωραία δουλειά που έχει κάνει τώρα τελευταία, η οποία αναδείχθηκε στην προηγούμενη, πριν λίγες μέρες, στην διημερίδα, δύο μέρες αυτές, η οποία έγινε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λευκύμης, της Κέρκυρας δηλαδή, το τμήμα της Λευκύμης, όπου είχε θέμα την ανάδειξη των οικοσυστημάτων Κέρκυρας και Θεσπρωτείας. Λοιπόν, και ο λόγος για τον οποίο έτσι έχουμε επικεντρωθεί σε αυτές τις δύο εισηγήσεις σήμερα, και να με συγχωρέσει και οι υπόλοιποι που θα δείξουμε τις εισηγήσεις σε μια άλλη εκπομπή, δεν είναι μόνο επειδή το συγκεκριμένο σύλλογο και τη δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια, που είναι ένας από τους παλαιότερους σύλλογους της Ελλάδας, αλλά και τα σημερινά
του μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται και παράγουν έργο. Τους σεβόμαστε, τους αγαπάμε και τους εκτιμάμε πάρα πολύ, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά επειδή οι συγκεκριμένες δύο παρουσιάσεις δείχνουν έτσι μαζεμένη την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία αυτά χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν να μην πολυλογώ, έτσι, να μην πολυλογώ, γιατί μέλη του συλλόγου θα είναι εδώ μαζί μας, μάλλον την επόμενη εκπομπή για να συζητήσουμε. Να μην πολυλογώ λοιπόν, πάμε να δούμε την εισήγηση του Σταμάτη του Κίνη που είναι βιολόγος, που έγινε, επαναλαμβάνω, στην προηγούμενη διμερίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Εδώ είναι από ένα καρποστάλ. Θα τρέξω λίγο πολύ, όλοι μας το ξέρουμε. Αυτή είναι μια φωτογραφία, είναι η λιμοθάλασσα Κορισιών με το βουνό του Αγίου Μαθαίου στο βάθος. Ένα υπέροχο οικοσύστημα. Έχει ένα πολύ ωραίο μονοπάτι. Σας καλώ να το προχωρήσετε. Είναι το γερμανικό μονοπάτι που ξεκινάει από το χωρίο και φτάνει μέχρι πάνω. Εδώ, ας πούμε, κάπως καλλιτεχνική φωτογραφία, η λιμοθάλασσα με το βουνό του Αγίου Μαθαίου. Η λιμοθάλασσα λοιπόν, εδώ βλέπετε λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα μονοπάτι κοντά στην Μπούκα. Παραλιμνοθαλάσσιο, το περνάμε για να πάμε στους Αράδες. Αυτές οι φωτογραφίες από την δυτική και ανατολική πλευρά της λίμνης, καλοκαιράκι, βλέπει τα νερά που τραβηχτεί πολύ πίσω. Εδώ είναι χειμώνας, είναι τα ειδικά εργαλεία που αλλιεύουν. Η λιμνοθάλασσα, το νερό, η λίμνη δηλαδή, είναι, είπα, ηχθειοτροφείο εκτατικής μορφής. Αυτές είναι εγκαταστάσεις, παμπάλαιες εγκαταστάσεις, μιλάμε για περασμένο αιώνα εγκαταστάσεις. Έχω πάει, να σκεφτείτε ότι έχω πάει στον Άγιο Βασίλειο, στην Πρέβεζα, μια λιμνοθάλασσα 2.500 στρέμματα, όταν η Κορισιόν είναι 6.000 στρέμματα. Μέσα στην Βουλή Γεωργία Σκύρα, στον Άγιο Βασίλειο, επαναλαμβάνω, 2.500 στρέμματα, μια λιμνοθάλασσα, ζήνασε περισμός 70 ψαράδων. 70 οικογένειες ζούνε από το ψάρι στον Άγιο Βασίλειο, στην Πρέβεζα. Εδώ 6.000 στρέμματα, 4 εγκαταστάσεις. Και είναι μέσα. Νομίζω πέρσι λίγο ήρθε ίσα βάρκα, ίσα νερά. Φυσικά η λιμνοθάλασσα αυτή, το ηχθειοτροφείο θα μπορούσε να παράγει, σε έχουν κατεβάσει ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας, 180 τόνους κέφαλο, σημαίνει 180.000 κιλά κέφαλο, να τρώει με το Κέρκυρα, να φτιάξουμε μπάγκες, λέει και αγορά, να τρώει η Κέρκυρα και να στέλνουμε και έξω για να φέρουμε και συνάλλαγμα μέσα και να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Αλλά δυστυχώς η απασχόληση στην Ελλάδα είναι πολυτέλεια. Το να σκεφτούν οι αρχές την απασχόληση. Στο ηχθειοτροφείο τα σκάφη που δουλεύουν, οι βαρκούλες είναι τα κορίτο, είναι αυτά που ο Χάροντας περνάει στις ψυχές απέναντι, χωρίς καρύδα από κάτω. Δουλεύουν με ένα καλάμι, είναι αρκετά δύσκολο. Τις πρώτες φορές που μπήκα εγώ μέσα για να το οδηγήσω, σα πληροφορώ που καρφώθηκε το καλάμι στο βούρκο και έφυγε η βάρκα και το καλάμι ήταν καρφωμένο. Θέλει τέχνη. Δεν είναι έτσι απλά. Οι ψαράδες είναι καλύτεροι ηχθειολόγοι, γιατί τα μαθαίνουν στο πεδίο και στην πρακτική και στην ανάγκη για να ζήσουμε. Μια φωτογραφία με άλλα κορίτο. Γίνονται τα δίχτυα, τα ρίχνουμε και με βάρκες, όχι μόνο κορίτο, αλλά και με βάρκες. Αυτά είναι οι βολικοί, είναι ειδικά δίχτυα, μας τα έχουν φέρει οι Ιταλοί. Πιάνουμε συνήθως τα χέρια, αλλά και άλλα ψάρια. Αυτό είναι το κλουβί που φυλάμε τα χέρια, όταν πιάνουν χέρια ψαράδες, τα βάζουν εκεί μέσα, αυτά είναι φυτισμένα στη λίμνη, άρα έχει νερό μέσα και ζούνε, γιατί οι Ιταλοί, όταν τα δίνουν στους Ιταλούς πια, έρχονται μια φορά το χρόνο και τα παίρνουν. Πριν λίγα χρόνια τα δίναμε στους Κινέζους και Ιάπωνες, τώρα τα ξαναπαίρνουν οι Ιταλοί. Εδώ είναι τα ψάρια που είχε μέσα η λιμνοθάλασσα, χέλι, κέφαλος, μαυράκι, τσιγκούρα, είναι καλό ψάρι, καλή ποιότητα, μπαίνει γλώσσα, σαργός, λαβράκι και υπάρχουν και καβούρια, η γαρίδα υψηλή και παράγεται το αυγοτάραχο από τις, όπως είπαμε, από τις μπάφες, έτσι, από τις αργωμένες θηλυκές κεφαλίνες, τους κέφαλους θηλυκούς, παράγουμε το αυγοτάραχο. Βλέπετε αυτές τις φωτογραφίες από ψάρια που πιάνουν ψάρια στη λιμνοθάλασσα Κορισιών, στο ηχθειοτροφείο. Είναι αρκετά μεγάλα ψάρια, πολύ μεγάλα και καλά. Αν έχετε δει αυτά τα κλαδιά, κάποια από εσάς θα τα έχετε παρατηρήσει. Στα κλαδιά αυτά, πάνω από κάτω οι γαρίδες, η ψηλή γαρίδα, για να αποφύγει τους θηρευτές, λαβράκια, χέρια κτλ. Και να αποφύγει τον έντονο ήλιο και πάει μετά
ένας, ο ψαράς, ο ρασταίνης ψαράς, με ένα δίχτυ δικό, τεινάζει το κλαδί πάνω στο δίχτυ, παίρνει τη γαρίδα και ξαναβάζει το κλαδί στη θέση του. Αυτά λοιπόν τα κλαδιά που βλέπετε είναι παγίδες, είναι σπίτια σε εισαγωγικά για τη γαρίδα την ψηλή, μπορεί να βάλει ο καθένας. Συμμαθάλασσα Πορισιών. Η Λιμπονάδας Πορτσίων, το ηχθροφείο ανήκει στον Δήμο, εκτός η Αγία Γαρίδας, που ανήκει στον καθένα και κυρίω Πονίτη. Η Λιμπονάδας Πορτσίων, λοιπόν, εκτός από τη λίμνη, έχει και άλλα επιμέρους κοστήματα. Να σας πω τα πανέμορφα κοστήματα, οι λιμνούνες του γλυκού νερού, ξεκινάνε από Οκτώβριο και κρατάνε μέχρι Ιούνιο-Ιούλιο, μία-δύο μένουν και όλο τον χρόνο. Είναι πολύ σπουδαίες γιατί περιέχουν ασπόμυλα αλλά και βατράχια που είναι βασικά στην τροφική αλυσίδα, πολλά κουνούπια όμως, τα οποία ναι, μεν δημιουργούν πρόβλημα αλλά για έναν βιολόγο είναι η αρχή της τροφικής αλυσίδας για τόσα άλλα, για τόσους άλλους οργανισμούς, σαύρες, βατράχια, πουλιά και πάει λέγοντας. Αυτή λοιπόν είναι μια λούμπα περίεργη, την έκανε ο βοσκός, ο λιδοβοσκός που παίρνει στη λιμοθάλασσα, έφερε μια μπουλντόζα, έκανε μια γούβα αρκετά βαθιά. Και έχει συνέχεια νερό. Η γούβα αυτή, αν πάτε, είναι γεμάτη ψάρια γλυκού νερού. Γλυκού νερού. Είναι αυτά. Είναι τα ψάρια της βορειοδυτικής Ελλάδας. Κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Ο τόπος αυτός πηγάζει ζωή. Βγάζει ζωή. Από εκεί δεν το περιμένεις. Σαφώς η λούμπα αυτή πρέπει να επικοινωνεί με κάποια άλλα πηγάδια που ανακαλύψαμε στην πορεία ότι υπάρχουν και αυτά τα πηγάδια έχουν τέτοια ψάρια γλυκού νερού. Λίγο παρακάτω των Κορισίων, κοιτάξτε, έχουμε. Κατά πάσα πιθανότητα είναι τρίτονας, κατά πάσα πιθανότητα, μπορεί να είναι και σαλαμάνδρα, αλλά περισσότερο από ό,τι έχουμε από τη βιογραφία μας φαίνεται για τρίτονας. Βλέπετε γαριδίτσες λευκές διαφανείς γλυκού νερού. Αυτά όλα υπάρχουν σε κάποια ρέματα δίπλα στην Κορισίων γλυκού νερού, τα οποία το καλοκαίρι ξεραίνονται παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, πρέπει πάλι να υπάρχουν πηγάδια, πρέπει να γίνει έρευνα, πρέπει να το ψάξουμε, δεν το έχουμε ψάξει. Κοιτάξτε τι πλούτο έχει. Και πόσα πράγματα δεν ξέρουμε. Γιατί το επόμενο. Βατραχάκια, εντάξει, σε αυτά, στις λούμπες γλυκού νερού, λιμπελούλες, πάρα πολλές λιμπελούλες. Εκτός λοιπόν από τις λούμπες γλυκού νερού έχουμε τα μικρά τα βασίλεια, από μακία μεσογειακή βλάστηση είναι, πανέμορφα βασίλεια. Προσωπικά τα τελευταία 5 χρόνια εγώ έχω καταγράψει περίπου 60 διαφορετικά είδη από μανιτάρια. Τα έχω συλλέξει, τα έχω φωτογραφίσει. Θα ήθελα κάποτε να κατατάξω. Δεν μπορώ γιατί τη στιγμή ασχολούμαι με ένα άλλο είδος. Με τις αδέρφες από την Σαλίνα Μιλιώνη φτιάχνουμε τις πεταλούδες Κέρκυρας. Θα έρθει η στιγμή που θα ασχοληθούμε και με τα μανιτάρια, όχι της Κορισίας, πιστεύω, της Κέρκυρας. Αυτές τις φωτογραφίες από το δασίλειο, κοιτάξτε πόσα είναι. Άλλες φωτογραφίες, έχει ασπόνδυλα, αράχνες, άλλωστε υπάρχει ένα κομμάτι λέγεται αραχνοδάσος, το Μάιο, πάτε Μάιο και Ιούνιο είναι τεράστιο ιστή, δεν πάει περάσει στο μονοπάτι, επειδή ακριβώς αυξάνουν τα κουνούπια, οι αράχνες αρχίζουν και κάνουν μεγάλους ιστούς για να φάνε τα κουνούπια, για να τραφούνε. Έχει χελώνες και πάει λέγοντας. Εκτός από τα βασίλια λοιπόν ένα άλλο οικοσύστημα είναι οι αποθήνες. Συγγνώμη, κάτι με μετάφραση ορισμένε φορέ κολώνω. Είναι η ντούνε τη Σάμπια, είναι οι αμμοθήνες, είναι πανέμορφες, στο να τις βλέπουμε. Πραγματικά μας μεταφέρουν κάπου αλλού, προς Αφρικά, προς Σαχάρα και δίπλα ακριβώς είναι και η άμμος, σαν πέτρα που είναι, αν την τρίψεις, διαλύεται. Είναι και αυτό το οικοσύστημα. Επάνω σε αμμοθήνες βλέπουμε πολλά ίχνη από ζώα, βλέπετε τρυπίτσες, βλέπετε καρπούς που τους έχει φάει ποντικάκι ή άλλο πουλί, βλέπετε ίχνη από σαύρα, βλέπετε από χελώνα, εδώ είναι από χελώνα, εδώ είναι από σαύρα, εδώ είναι από φίδι, εδώ είναι από πουλιά, εδώ είναι από χελώνα. Αν πάτε, πείτε, πάω με τα σχολεία, εγώ κάθε χρόνο πάω αρκετά σχολεία και πέρα, τόσο 18 σχολεία πάω και τους ξαναγώ, βλέπουμε πάρα πολλά ίχνη από ζώα. Τα φυτά στην Κορισίων, εντάξει, έχουμε μαζέψει κάποια, μαζί με τις αδέρφες της Αγία Λιγιώνη τα έχουμε κατατάξει. Αυτό που δεσπόζει είναι η λεγόμενη κέδρη, δεν είναι κέδρη, είναι τζουνίπερος, είναι άρκευθή στα ελληνικά. Τα λέμε κέδρος, δεν είναι η κέδρη του Λιβάνου. Έχουμε ο
κρήνωσης θάλασσας βλέπετε, το οποίο είναι υπό άμεση προστασία. Οι παραλίες χωρισιών είναι γεμάτοι από κρήνωση θάλασσας. Δυστυχώς ένα από τα αναψυκτήρια είναι πάνω, έχουν βάλει κύματα στα ξύλα πάνω στους κρήνους θάλασσας. Η ορχιδέα είναι η όρχης παλούστρη σημαντική που υπάρχει σε όλη την Κέρκυρα, μόνο εκεί η όρχης παλούστρη, έτσι. Άλλες ορχιδέες υπάρχουν πολλές στην Κέρκυρα. Βλέπουμε άλλα είδη αγριόφη λούλουδα, είναι πανέμορφα, ιδιαίτερα την άνοιξη η κορισίων μεταμορφώνεται. Άφησα σε ιδιαίτερο κεφάλαιο την ορνηθοπανίδα. Η ορνηθοπανίδα λοιπόν, η κορισίων, βρίσκεται σε ένα σπουδαίο μεταναστευτικό πέρασμα, τέσσερα τα περάσματα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, ένα είναι το Γιβραλτάρ, ένα είναι η Σικελία, το τρίτο πολύ σπουδαίο είναι η Κωνσταντινούπολη αυτές μεταξύ Ασίας και το τέταρτο είναι η Δυτική Ελλάδα, γιατί η Δυτική Ελλάδα είναι γεμάτη, είναι ο δρόμος του νερού. Από το Κοτήχη στην Πελοπόννησο, από το Μεσολόγγι, από το Λαμβρακικό, από τον Καλαμά, από το Βουθρωτό, τεράστιο υποσύστημα στην Νότια Αλβανία, από την Κέρκυρα που έχει 6 λιμνοθάλασσες και οι Αλικές Λευκύμης μαζί γίνονται 7. Είναι πολύ σπουδαία λοιπόν και η Κορισίων όπως όλοι οι υγρότοποι μας για το πέρασμα των μεταναστευτικών πουλιών. Έχω ενδεικτικά κάποια πουλιά, Λεύκο Τσιχνιάδες, Άγγυρο Τσιχνιάδες, Στάχτο Τσιχνιάδες, Θάλασσοκόρακες. Θαλασσοκόρακες, τις μην πετάει, είναι θεαματικοί όταν σηκώνονται, χτυπάνε τη θάλασσα. Όταν κάνει πολύ κρύο, αυτή την περίοδο πρέπει να έρθουν οι κύκνοι. Στην Ιουγκοσλαβία, την πρώην Ιουγκοσλαβία, δεν υπάρχει και η Ιουγκοσλαβία, στα Βαλκάνια έρχονται κοπάδια από κύκνους προς τα δω. Αυτό είναι λοιπόν όταν είχα τα τελευταία κρύα, αν θυμάστε πριν 5-6 χρόνια, είχαν έρθει περίπου 80 κύκνοι και μείναν για 2-3 μήνες. Πολύ σπάνια έρχονται τα φιλικόπτερα. Τα φιλικόπτερα είναι των Αλικών Λευκύμης. Όντως πιστεύω ότι το σήμα των Αλικών Λευκύμης είναι θεαματικότατα. Στην Ισχωρισίων θα έρθουν όταν κάνουν πολλά κρύα που και που. Ο Καβαλιέρη, ο Καλαμοκανάς είναι και αυτός, γεννά εκεί πέρα. Γεράκια, Γιόνις, από την περιοχή της Κορισίων είναι όλα αυτά πουλάκια. Καλόγερος, Μαυροσκούφης, ενδεικτικά τα αποβάλλει. Και πάμε τώρα σε αυτόν τον παράδεισο που είδαμε. Να δούμε τι συμβαίνει. Είναι πολύ in, είναι πολύ της μόδας πια. Κάθε νεόπλουτος, αν και τώρα πια έχουμε και πολλούς νεόφτωχους, αλλά ακόμα υπάρχουν οι νεόπλουτοι, παίρνει το τζι του και μπαίνει μέσα. Και ας γράφει ο Δήμος, απαγορεύεται είσοδος, να μην μπαίνουν τροχοφόρα κτλ. Κοιτάξτε λοιπόν, για μένα τα τζι είναι χειρότερο από τα παιδιά που θα δείτε ότι γιατί μπαίνουν και τα παιδιά με τα τροχοφόρα, με τα κρόσπρος λέγονται έτσι και κάνουν κάποιους αγώνες. Μπαίνουμε με τις γουρούνες, έχουμε κλείσει τα πρόσωπα γιατί το θέμα μου δεν είναι να δείξουμε τα παιδιά και είναι νεολαία. Θέλουμε έτσι, να πούμε στα παιδιά ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε λοιπόν η κορισίων που βλέπαμε, η όμορφη κορισίων, γίνεται μια λεωφόρος από ρόδες. Έτσι. Να πούμε ότι η κέντρη, η άρκευτη, είναι φυτά τα οποία έχουν επιφανειακές ρίζες και παίρνουν νερό γιατί άμα δεν έχει πολύ νερό, σουρώνει εύκολα. Παίρνουν και επιφανειακά το νερό. Περνώντας λοιπόν τα τροχοφόρα, σπάνε τις επιφανειακές ρίζες, πληγώνουν το δέντρο, μπαίνουν βακτήρια και μπορεί να ψωφίσει ή το αφαιρούν το επιφανειακό νερό που θα έπαιρνε αν είχε υγιείς ρίζες. Κοιτάξτε τι γίνεται όταν είναι τα τροχοφόρα εκεί μέσα. Αμμολυψία, άλλη επέβαση ανθρώπινη, παίρνουν πολύ άμμο, χτίζουν, εδώ έχουμε πάθει ότι παίρνουν και δίδυ άμμο. Δηλαδή ο Δήμος Κορισίων έδινε σε άλλους δήμους άμμο που είναι για την παραλία του. Βόσκηση, μπαίνει κοπάδι κατσίκης πάρα πολύ έντονα, πολύ συχνά κάθε μέρα σχεδόν. Οι κατσίκες δεν τους κέντρους, τρώνε όλα τα άλλα όμως, όλα τα άλλα, τη μάκια, τη μεσογειακή βλάστηση. Περιφράξεις, έχουμε φτάσει πια μέχρι τα σύνορα της λίμνης, τα διεκδικούμε όλα σαν άνθρωποι, τα παίρνουμε όλα, δεν αφήνουμε καν τη λίμνη, την παρόχθια, την παραλιμνοθαλάσσια ζώνη να ανασάνει την ίδια η λίμνη. Βλέπετε περιφράξεις, από τη μεριά του Χαλκούνα είναι αυτή, κυνήγι, πανταχού παρόν είναι κυνήγι, σκουπίδια, είναι από την Κορισίων, είναι εικόνες του παραδείσου και της κόλασης, έτσι, σκουπίδια. Αυτό είναι μετά από κάθε καθαρά Δευτέρα που πάνε και πετάνε τους αητούς. Μετά, όταν φεύγουν, κοιτάξτε τι αφήνουν. Αυτό είναι ένα μπαρ,
Δεν ξέρω αν είναι ο Δήμος εδώ, γιατί είπαμε, μιλήσαμε το Δήμο και είπε για ένα μπάρ του Βάρσου Καλκούνα. Υπάρχουν δύο μπάρ του Καλκούνα. Κοιτάξτε, με το βέλος φαίνεται ίσα ίσα το κουβούκλιό του, το σκέπασμά του, από πάνω. Κοιτάξτε τι γίνεται, πάρτι, βράζουν αυτά τα μάξια. Για να φύγει όλος μέσα μπροστά το air condition, το κρυώνει μια ώρα, σκουπίδια δεξιά και αριστερά. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Σε περιοχή Natura μέσα στον πυρήνα έχουμε μπάρ τα οποία το βράδυ έχουν τη μουσική πάρα πολύ δυνατά. Δεν είμαι ένα δεσταμπά, αλλά το κάθε πράγμα εκεί που πρέπει. Γι' αυτό από εδώ πηγάζουν και ζώνες χρήσης γης. Εδώ έχω, τι κάνουμε, προσπαθούμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά που βλέπετε. Με δελτία τύπου εδώ ένα δελτίο τύπου του Συλλόγου Εστίας Περιβάλλοντος Έντερας για τον μπάρ στο Καλκούνα. Προσπαθούμε να φέρουμε τις τηλεοράσεις να δείξουμε το ωραίο. Εδώ είναι το ΜΕΝΟΥ Ελλάδα. Είναι με το ΜΕΝΟΥ Ελλάδα, το δείχνει συνέχεια. Δεν ξέρω αν το δείχνει, έχει σπάσει ρεκόρ. Το δείχνει 30-40 φορές πια. Μας έχουν πει από την ΕΡΤ ότι είναι τρίτο πανελλαδικά εκεί στις προτιμήσεις των Ελλήνων. Γι' αυτό είναι έχει μπει στις κορυφές των ντοκιμαντέρ. Εδώ είναι το Sky. Εδώ είναι η κρατική τηλεόραση, η ρώσικη, την φέραμε μέσα. Ο συνάδελφος που κρατάει την κάμερα είναι βιολόγος, δούλευε στους λύκους, στις τέπες της Σιβηρίας και ξέρει πάρα πολλά πράγματα, ήξερε πολλά περισσότερα από μένα. Μάλιστα που συνεργάστηκα μαζί του 6 με 8 ώρες. Ήταν πάρα πολύ καλός βιολόγος και εκεί πέρα είχε βρει μια σφίγγα, την περίμενε μισή ώρα μέχρι που βγήκε με μεγάλη σφίγγα και την αποθανάτησε. Έρχονται άτομα. Για μένα σπουδαίο, ο κύριος Φυριδάκης είναι κατηγορητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι ο υπεύθυνος του μηχανισμού των αντιπιθύρων, είναι φίλος Κέρκυρας, φίλος αστρονομικής εταιρείας και όποτε έρχεται εδώ, ο γιος είναι βιολόγος, οπότε έρχεται, δεν κάνουμε ευκαιρία πάμε από την κορυσίων, του αρέσει κορυσίων, του αρέσει το περπάτημα, προτίμησε να βάλει τον κύριο Φυριδάκη, έτσι, από τους άλλους που πάρουν προς εκεί. Εδώ είναι η οργάνωση Lega Biente, η Ιταλική απέναντι που τους φέρνουν, τους φιλοξενούν και τους δίνουν την κορυσίων, τους έχουμε φέρει και εδώ πέρα. Άλλες καταγγελίες, λύκη αρκετά εκτός Κερκύρας, στο λύκειο της Καστοριάς. Έχουμε πάρα πολλά σχολεία. Εδώ είναι ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κερκύρας. Ταυτόχρονα είδαμε και από είδαν και επειδή τελικά επειδή η κυρία που μου είπε ότι το πανεπιστήμιο ήταν πρωτά στις πανεπιστημιακές, η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται, κανένα πανεπιστήμιο δεν ενδιαφέρεται για μας. Ούτε τα Γιάννενα που είναι δίπλα το βιολογικό, ούτε η Πάτρα που θα πρέπει να είμαστε ο κήπος της, είμαστε Ιόνιο, ούτε το βιολογικό της Πάτρας, δεν τους έχουμε δει τους καθηγητές, ούτε τους ζωολόγους, ούτε βοτανολόγους, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Ήρθε μια φορά το τμήμα της Βοτανικής με τον κύριο Γεωργιάδη, πήγαν στην Κορυσίου, κάνανε, είδαν τα φυτά, ξαναπήγαν κάτω, σαν άσκηση, ούτε καν μάθανε τι έχει. Έχουμε απευθυνθεί σε ιταλικά πανεπιστήμια, μα στέλνουν. Οι κοπελιές που βλέπετε είναι μαζί με τις αδέλφες της Σαλίνα Τιγιόνι, κάνουν δειγματοληψία από φυτοπλατών. Οι συναδέλφες οι άλλες, οι δύο που ήρθαν, είναι μεταδιδακτορικές. Βιολόγες έχουν και το διδακτορικό και τώρα δουλεύουν μεταδιδακτορικά. Το φλεβάρι έρχεται άλλη μια κοπέλα, συναδέλφισα βιολόγους μεταδιδακτορικά. Είναι διάφορες δειγματοληψίες. Προσπαθούμε κι εγώ και η συναδέλφισα η Γιόνι να καταγράψουμε, να δούμε τι έχει, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, γιατί πάμε τυφλά. Οι περιοχές Natura και όπως προτίθηκε από το Μουσείο Κουλαδρή, δεν καταλαβαίνουμε τι πρότειναν, πού τα βρήκανε, πού υπάρχουν. Γι' αυτό εχθές είπα αυτό που είπα. Εδώ, μας βλέπετε τα τελευταία 4-5 χρόνια είμαστε συνέχεια έξω και συγκορυσίων και προσπαθούμε με δειγματοληψίες να καταλάβουμε τι έχει αυτός ο τόπος. Εδώ βγάζουμε φυλάδια του Σύλλογου Προστασίας Περιβάλλοντος, είναι οι αράχνες από το κέντρο δάσος. Προσπαθούμε δηλαδή με κάθε τρόπο να αναδείξουμε. Εδώ είναι η πρόταση που έκανα στο Δήμο του Πρίδεση ότι μπορούμε να φτιάξουμε μονοπάτια μέσα στην Κορυσίων, ειδικά μονοπάτια όπου είναι άμμος, να μην πατάς στην άμμο, μην καθυστερείς τα λουλούδια, βάζεις ή πέτρες ή βάζεις ξύλο ή βάζεις κάγκελα για να μην φέρεις δεξιά και αριστερά. Φτιάχνουμε διάφορες πίνακες προσανατολισμού. Στο συνόμι δεν είμαι καλός ζωγράφος. Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η καταπληκτική λίμνη Κορυσίων, λιμνοθάλασσα Κορυσίων, το καταπληκτικό οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας Κορυσίων, το οποίο παρουσίασε ο χυμαρόδης και καταπληκτικός συνάδελφος ο Σταμάτης Ογκίνης, που είναι μέλος Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος, στην διημερίδα, στο διήμερο αυτό εκδηλώσεων που έγινε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Λευκύμη, το οποίο βρίσκεται σε μια ακόμα, σε μια άλλη περιοχή Natura της Κέρκυρας, στην περιοχή Αλικών Λευκύμης. Όσοι από εσάς
δεν το έχετε επισκεφτεί, χάνετε. Σας συνιστώ να πάτε να μια απλή επίσκεψη να δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό το κέντρο περιβαλλοντικής επίδευσης. Θεωρώ ότι έχει εξελίσσεται σε ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Πηγαίνετε προς τις Αλικές και μόλις φτάσετε στο πρώτο τηγάνι των Αλικών, των παλιών Αλικών, εκεί ακριβώς θα δούμε με πέτρες ένα σπίτι, το παλιό αλατόσπιτο, το οποίο έχει μετατραπεί στο κέντρο περιβαλλοντικής επίδευσης. Λοιπόν, καλεσμένοι ήταν και άλλοι συλλόγοι, να αναφέρω ήταν εκτός από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος ήταν η Λέσχη Οικολογίας, η Ελληνική Εταιρεία για την, η Ελληνική Εταιρεία για το Περιβάλλον και την Πολιτιστική Κληρονομιά, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Άγριας Φύσης, η Λέσχη Οικολογίας, η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία και ο τοπικός σύλλογος το Αλεύχημον. Είμαστε όλοι παρόντες και μαζί παρακολουθήσαμε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να κλείσουμε τώρα. Είχαμε και άλλα πολλές συζητήσεις να δείξουμε σήμερα, αλλά θα τις δείξουμε στις επόμενες εκπομπές. Ελπίζω στην επόμενη εκπομπή να είναι εδώ εκπρόσωπος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος να πούμε πολύ περισσότερα από αυτά που δείξαμε σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη Πέμπτη και πάλι μαζί. Γεια χαρά.